στα πλαίσια της τέταρτης περιοδίας που κάνουν στην Μακεδονία. Έχω αυτή την εβδομάδα 8 παρουσιάσεις οργανώσει για το τελευταίο μου βιβλίο με τον τίτλο «Τραπεζούντα, το διαμάντι της Ανατολής». Είναι ένα βιβλίο που κάνει εξαιρετική επιτυχία, βρίσκεται ήδη στη 10η ανατύπωσή του. Το βιβλίο είχε μια καταπληκτική επιτυχία το Μάιο, ένα απόσπασμά του μπήκε θέμα στις πανελλήνιες εξετάσεις και αυτό φυσικά του βάλε μια σφραγίδα ποιότητος και το βοήθησε πάρα πολύ και κυκλοφοριακά. Είναι η ιστορία μιας οικογένειας που ξεριζώνεται από τον πόντο. Ο πυρήνας της ιστορίας είναι μια αληθινή, είναι αληθινή ιστορία. Είναι μια, η εγγονή ενός εύπορου τραπεζούντιου, η οποία όταν αποχωρεί ο ρωσικός στρατός αυτοδιαλυόμενος στο 18 από την τραπεζούντα, εκείνη βρίσκεται με δύο μικρά παιδιά, είναι σε απόγνωση, δεν ξέρει τι να κάνει. Και τότε εμφανίζεται μπροστά της ο Τούρκος επί πολλά χρόνια υπηρέτης τους, ο πιστός Χασάν, και τους προτείνει να αφήσουν σε αυτόν το μικρό παιδάκι, το μικρό αγοράκι των λίγων μηνών, να περάσει η μπόρα και να επιστρέψει μετά να το πάρει. Δυστυχώς η μπόρα αυτή δεν πέρασε, οι συνθήκες δυσκόλεψαν πάρα πολύ και αυτή η τραγική μητέρα μετά από 38 χρόνια περίπου μακριά επιστρέφει στην τραπεζούντα να ψάξει να βρει το γιο. Τι είναι η αρχή του βιβλίου, έτσι ξεκινάει το βιβλίο και είναι μια συγκλονιστική ιστορία με τρομερές ανατροπές. Το βιβλίο έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές, άλλωστε το δείχνουν οι πωλήσεις του και είμαστε σήμερα εδώ να το παρουσιάσουμε και στους πόντιους φίλους της Πτολεμαΐδας. Εγώ, εξαιρετική. Συνεργασία με τον Σύλλογο και με όλους τους ποντιακούς συλλόγους, γιατί εγώ συνήθως το βιβλίο το παρουσιάζω μέσω των συλλόγων. Είναι πάρα πολύ καλή. Έχω κάνει πάνω από 40 παρουσιάσεις μέχρι στιγμής. Αύριο θα είμαι στην Καλαμαριά. Την Τετάρτη θα είμαι πάλι στη Θεσσαλονίκη με τη Μέρημνα Ποντίων Κυριών. Την Παρασκευή στην Έδεσα. Το Σάββατο στην Κρία Βρύση. Την Κυριακή επιστρέφω πάλι στη Θεσσαλονίκη όπου ο Δήμος Αμπελοκήπων μου κάνει μια εκδήλωση. Έχει ενωθεί η Αμπελόκηποι και Μενεμένοι όπου 4 ποντιακοί σύλλογοι οργανώνουν μια εκδήλωση. Και την Δευτέρα θα καταλήξω στη Λαμία, όπου ο Σύλλογος των Ποντίων εκεί γιορτάζει τα 30 του χρόνια νομίζω ή τα 50, θα σας γελάσω, μάλλον τα 30, και κάνει ένα αφιέρωμα στο βιβλίο. Είμαστε διοργανωτές του ιστορικού μυθιστορήματος του Θοδωρή Δευτού, τραπεζούντα το διαμάτι της Ανατολής. Είναι χρέος μας να βρισκόμαστε εδώ και να πραγματοποιούμε έναν ακόμα από τους σκοπούς του Συλλόγου της μορφωτικής ανάπτυξης των μελών μας. Οφείλουμε να βρισκόμαστε εδώ γιατί για μόνο ο τίτλος Τραπεζούντα μας φέρνει στο νου της πόλης, της ελληνικής πόλης του Πόντου, καθώς επίσης ταξιδεύει το μυαλό μας και αναπολούμε και τις μνήμες σχετικά με την ιστορία και λαογραφία του ποντιακού ελληνισμού. Συνεχίζοντας, θα ήθελα να θυμίσω και να καλέσω όλους και για τις 27 Οκτωβρίου σε μια νέα παρουσίαση βιβλίου για έναν αντάρτη του Πόντου με καταγωγή από το Ανατολικό Ιορδέας. Ο Σύλλογος λοιπόν συνεχίζει όχι με δράσεις μόνο χορευτικές και συμμετοχές σε φεστιβάλ, αλλά με μορφωτικές εκδηλώσεις σαν τις σημερινές.